Λιάννα Κανέλη μαζί καλημέρα, μας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή αρχή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε λίγο με το coronavirus. Και τις σκέψεις που υπάρχουν και αν θεωρείς ότι αισθάνεσαι ασφαλής και αν η χώρα είναι θωρακισμένη. Κοίταξε, χοντρικά αισθάνομαι ασφαλής για έναν απλό λόγο. Είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε ένα κλίμα το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Είναι ξερό το κλίμα. Θα έρθουν και οι ηλιακάδες της άνοιξης, οπότε θα είμαστε δύο φορές πιο θωρακισμένοι. Πιο πολύ με βασανίζει η νοοτροπία παρά ο ιός από μόνος του. Νοοτροπία δική μας. Ναι, η νοοτροπία. Αν θα μπορέσουμε και να συμμορφωθούμε και να σκεφτούμε, να μην πανικοβληθούμε, να μην τρέξουμε, να κάνουμε πράγματα που δεν πρέπει, να μην αρχίσουμε να λέμε παλαβομάρες ο ένας τον άλλον και κυρίως να έχουμε και το νου μας σε άλλα πράγματα από τα οποία πεθαίνεις πολύ πιο εύκολα στατιστικά και, εν πάση περιπτώσει, έχεις και περισσότερα άλλα πράγματα. Δηλαδή, η τρέχουσα γρήπη είναι γνωστό ότι σπάσει με αποτυχημένο το εμβόλιο. Δεν ζητήσαμε τα ρέστα γιατί ήταν αποτυχημένο το εμβόλιο. Από αυτούς που το φτιάξανε. Δεν λέω από κάποιον που δεν ήταν πολύ καλό το εμβόλιο, δεν έπιασε τα στελέχη που έπρεπε. Από την τρέχουσα γρήπη έχουμε πολύ περισσότερους νεκρούς. Και τους έχουμε τις δύο τελευταίες εβδομάδες, ρε παιδιά. Και καπάκι σε αυτό, εξακολουθούμε να μην έχουμε τον απαραίτητο αριθμό αναλογικά μεθ που χρειαζόμαστε. Άρα η αρρώστια είναι ο ιός ή είναι η μεθ που δεν έχουμε. Γιατί το τραγικό είναι να ακούς ότι έχουμε μηχανήματα, έχουμε χώρους, δεν έχουμε προσωπικό για τις μεθ. Άρα δεν έχουμε μεθ, από τι πεθαίνεις τελικά? Πεθαίνεις από τον ιό ή πεθαίνεις επειδή δεν έχεις την έλλειψη της απαιτούμενης περιθώρησης? Δηλαδή, και τα παιδιά που τα φέρανε, πώς τα φέρανε, αν θα τα φέρουν, δεν θα τα φέρουν, αν έχει μείνει ένα σχολείο εκεί. Αν πρέπει να μείνουν λίγες μέρες στα σπίτια τους. Ναι, αλλά αν κλείσει ένα παιδί στο σπίτι του, πρέπει να φροντίσεις τα μαθήματά του, πρέπει να φροντίσεις τις εξετάσεις του. Δηλαδή, κατάλαβες. Εκεί είναι τα προβλήματα. Και πάντως όχι πανικός, γιατί θα αρχίσει η συνωμοσιολογία και δεν θα μας σώνει τίποτα. Λοιπόν, Κελέση, Σαράφη σήμερα καταθέτουν. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό μάθαμε δηλαδή. Είχαμε τη θέση, την είχαμε από την αρχή. Ήταν η υγιέστερη και πολιτικά. Έπρεπε να το έχουμε κουβεντιάσει αυτό το θέμα πολύ καιρό. Εγώ το θυμάμαι από την εποχή που γινόταν η συζήτηση στη Βουλή για τις κουκούλες. Λέει το κουκουέ κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά απλό στη σύλληψή του και πραγματικό. Ακόμα και αν εκφράσεις φόβο. Ο μάρτυρας Έλληνα είναι φοβισμένος. Ναι. Και επειδή δεν παίζουμε serial αμερικάνικο. Δεν έχουμε σύστημα προστασίας μαρτύρων τύπου NCSI, Miami και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Από αυτά που βλέπουν οι Έλληνες κατά κόρο και νομίζουν ότι η δικαιοσύνη είναι περίπου έτσι. Στην Ελλάδα και η αστυνομία. Να περάσουμε σε κάτι πιο πρακτικό. Είναι προασπισμένοι οι άνθρωποι αυτοί υποκαθεστώς ημιανωνυμίας, διότι περί ημιανωνυμίας πρόκειται, έτσι. Λίγοι ξέρουν και οι άλλοι δεν ξέρουν. Εδώ κάναμε τρεις μέρες να μάθουμε το όνομα και αυτό πάλι παράνομα και πλαγιαστά του τύπου που εγκατέλειψε τον άνθρωπο που σκότωσε. Ορίστε. Για την ακρίβεια έχουν δηλωθεί τα ονόματά τους από άλλο μάρτυρα. Επομένως, αν ισχύουν. Δεν το στην Ελλάδα ισχύει το ελληνικό το πρόσπονη σπαθή. Η Ελλάδα έχει πίσω της μια ιστορία που έχει υποφέρει πάρα πολύ από κουκουλοφόρους. Πάσης φύσεως και μορφής. Mm-hmm. Είμαστε η χώρα των δακτυλοδεικτούμενων δοσιλόγων με κουκούλα. Για σκεφτείτε σήμερα λοιπόν, ποιος φοράει κουκούλα? Φοράει κουκούλα για την τρομοκρατική όταν κάνει επέμβαση. Φοράνε κουκούλα αυτοί που πετάνε τις μολότοφ παλαβά στον δρόμο. Τρομοκρατική φοράει προστασία. Περίμενε. Φοράνε κουκούλα οι μάρτυρες. Φοράμε κουκούλα για το ένα, φοράμε κουκούλα για το άλλο. Και είναι οι ίδιοι που μέσα σε μια Ευρώπη κάθονται και συζητάνε: θα φοράς μπούρκα, δεν θα φοράς μπούρκα. Αν η μπούρκα πρέπει να φοριέται. Με κατάλαβες τι λέω. Και την ίδια ώρα πρέπει να φοράς μάσκα για τον κορονοϊό. Μα δεν πρέπει όμως να μάθουμε. Τι νόημα έχει ένα. Αν είναι αξιόπιστοι αυτοί οι μάρτυρες. Μα ακούστε, η αξιοπιστία δεν παίζεται πάνω στην ανωνυμία. Η ανωνυμία εξορισμού συνεπάγεται συμφωνία. Για τόσο σοβαρά ζητήματα, το να πιστεί κάποιο ότι θα κρέμεται το σύνολο της εθνικής ασφάλειας δημοσίου συμφέροντος και χίλια δυο από δύο μάρτυρες που ξέρουμε τα ονόματά τους, αλλά αρνούνται να καταθέσουν φανερά, θα έπρεπε να πούνε σε τελευταία ανάλυση πού εδράζεται αυτό στη λογική ή στα νομικά. Επειδή υπάρχει νόμος, εντάξει, και εγώ μπορώ να φτιάξω ένα νόμο που να λέει ότι και μόνο που είμαι εδώ, αυτή τη στιγμή είναι προβληματικό. Εξαρτάται ποιος φτιάχνει τον νόμο και ποιος τον εφαρμόζει. Επομένως, αυτοί που έχουν το μαχαίρι έχουν και το πεπόνι. Φτιάξαν τον νόμο για να χρησιμοποιούν τους μάρτυρες και θα το δοκούν. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Με όσα έχεις αύριο μάθει το πρωί μπορώ να σου κατασκευάσω εγώ 10 μάρτυρες αύριο το πρωί, αξιόπιστος. Με μία κουκούλα. Με μία κουκούλα και να λες για μένα ό,τι θέλεις. Και όταν έχεις ήδη καταθέσεις. Με τον συγκεκριμένο τρόπο έχουν αποκαλυφθεί παντού στο εξωτερικό πολύ μεγάλες υποθέσεις. Παγκόσμια σκάνδαλα. Γιατί δεν κατάλαβα. Αυτοί που αποκάλυψαν σε παγκόσμιο επίπεδο σκάνδαλα.
από τον Άσαντς μέχρι και εγώ δεν ξέρω ποιον άλλον. Το κάνανε χωρίς κουκούλα. Το κάνανε χωρίς κουκούλα. Υπέστησαν συνέπειες ενδεχομένως και γι' αυτό τους θεωρείς αξιόπιστους. Δεν τους θεωρείς αξιόπιστους. Όταν μου το παίζουν όλοι οι μάρτυρες με κουκούλα κομμαντάντε ζέρο, δεν είναι αλήθεια αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι αλήθεια. Πώς δεν είναι. Δεν είναι συνθήκες πολέμου. Μπορείς να κατασκευάσεις μάρτυρες κάτω από τις κουκούλες. Ναι. Μπορείς. Δεν λέω ότι αυτή είναι κατασκευασμένη. Προσέξτε, δεν το ξέρω. Μπορεί να γίνει. Μπορεί αλλά να συμβεί. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να συμβεί. Ναι. Δεύτερον, η αξιοπιστία μιας δικαιοσύνης δεν κρίνεται από την μεταχείριση των προστατευόμενων μαρτύρων. Η αξιοπιστία της δικαιοσύνης θα μπορούσε να κρίνεται και από την ταύτιση ενός εισαγγελέα ή κατά την ακρίβεια μίας εισαγγελέως με το σύνολο των κατηγορουμένων και την επιχειρηματολογία των δικηγόρων των κατηγορουμένων. Και να έχει και ιδεολογικό περίβλημα. Και να λέει δεν υπήρξε ποτέ Χρυσή Αυγή που ήταν εγκληματική οργάνωση, δεν ήταν ποτέ φασίστες αυτοί. Ο φασισμός δεν είναι κάτι κακό. Με συγχωρείτε, κινδυνεύουν πολύ περισσότερα πράγματα. Πολύ περισσότερα πράγματα. Και δεν είναι κανένας θεσμός υπεράνω κριτικής. Κανένας απολύτως. Σήμερα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα ξεκινήσουν τα έργα για τις κλειστές δομές. Η κυβέρνηση ανένδοτη, ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Οι κάτοικοι απέναντι. Τώρα πηγαίνουμε σε ένα βαριά περίπλοκο θέμα, το οποίο δεν δέχτηκε κανένας να το συζητήσει έτσι όπως το θέσαμε πριν συμβούν αυτά. Και λέμε τώρα, πριν συμβούν αυτά. Πάμε πέρα από το πολιτικό. Παρακαλώ. Πάμε πέρα από το πολιτικό με ποια έννοια. Πέρα από το ιδεολογικό, αν θέλετε. Mm-hmm. Διότι εμείς λέμε ότι εκεί που παράγονται οι πρόσφυγες, εκεί είναι το πρόβλημα. Άρα η χώρα μας δεν πρέπει να συμμετέχει σε τίποτε που παράγει πρόσφυγες. Όπως είναι η πόλεμη της περιοχής για αλλωνών συμφέροντα και για αλλωνών καταστάσεις. Ακόμα και αν το βγάλετε αυτό. Δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός παγκοσμίως, το βλέπετε ακόμα και τώρα με τη γρίπη, που να εμποδίσει τον απελπισμένο να μετακινηθεί για να σώσει τη ζωή του. Άρα. Όταν κάνεις συμφωνίες, έχουμε ξεχάσει, πώς επελέγησαν τα πέντε νησιά. Δεν επελέγησαν. Πώς επελέγησαν τα πέντε νησιά για να γίνουν hot spots. Όχι. Εκεί είναι η πρόσφυγη. Όχι, για να γίνουν hot spots, επελέγησαν τα νησιά. Αφού εκεί ήταν. Μα δεν επελέγησαν με αυτό το κριτήριο. Επελέγησαν με άλλου τύπου κριτήρια. Πολύ πιο μικροπολιτικά από ό,τι φαντάζεται κανένας. Έπειτα. Η Λέσβος, αφού εκεί πήγανε. Με συγχωρείτε. Πέρασε ένα εκατομμύριο κόσμο. Πάμε πίσω το 2015 και το 2016. Ναι. Πάμε πίσω το 2015 και το 2016. Τι έχει προηγηθεί, οι Ιδωμένοι. Ναι. Ποιος έκλεισε τα σύνορα. Η Ευρώπη. Σκοπιανή και οι Ευρωπαίοι. Ναι. Οι Ευρωπαίοι. Αφού τα κλείσαν οι Ευρωπαίοι, ήρθαν και κάναν συμφωνία. Ναι. Αυτή τη συμφωνία και τη γράψανε και την ερμηνεύσαν όπως θέλουν. Και την ερμηνεύουν κατά το δοκούν. Και εμείς προσχωρήσαμε. Ναι. Και την υπογράψανε με την Τουρκία. Εμείς αυτή τη στιγμή τι πληρώνουμε. Γιατί δεν βγαίνουμε από αυτή τη συμφωνία. Εμείς αυτή τη στιγμή τι πρέπει να κάνουμε. Μα γιατί δεν βγαίνουμε από τη συμφωνία. Άμα βγούμε, τι θα εμείς γίνει. Τι πρέπει να κάνουμε. Άμα βγούμε από αυτή τη συμφωνία. Και άμα βγούμε από τις δεσμεύσεις του Δουβλίνου. Τις δεσμεύσεις του Δουβλίνου. Οι οποίες υπάρχουν ακόμα. Μην μου λέτε πέθανε το Δουβλίνο, γιατί και η καινούργια συμφωνία που θα έρθει, θυμηθείτε με, θα είναι χειρότερη από το Δουβλίνο. Δεν πρέπει να μείνει άνθρωπος στα νησιά. Πρέπει οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να μεταφερθούν στην ενδοχώρα, σε κέντρα όπου να υπάρχει έλεγχος, να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πώς δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι, και μετά να εφοδιαστούν όλοι με έγγραφα και να φύγουν. Οι οικειοθελείς αμέσως. Αυτοί που έγινε επανένωση οικογενειών αμέσως. Να πάνε αμέσως. Δεν τους δέχονται οι Ευρωπαίοι. Μα πώς θα τους δεχτείς. Αφού έχεις κάνει συμφωνία, δεν μπορεί να τους στείλεις. Δεν μπορείς καν να ξεκινήσεις τη διαδικασία. Τρίτο πράγμα, σημαντικό. Δεν μπορεί το προσφυγικό να είναι σε χέρια καμιάς ΜΚΟ. Καμίας. Είχαμε τον απολογισμό του κυρίου Τσίπρα το. Με βίντεο. Με βίντεο, βέβαια. Στο τα έκφοντο. Υπερπαραγωγή, Hollywood. Hollywood, η αλήθεια είναι. Όπου σε κάποιο από τα βίντεο λέει δεν το δείχνουν τα κανάλια, δεν το δείχνουν στα κανάλια και όλα τα βίντεο είναι από τα κανάλια. Δεν το λέω αυτό. Εν πάση περιπτώσει έχει την πλάκα του. Και τον κύριο Μητσοτάκη να λέει δεν κάνουμε εκλογές. Πρόωρο προεκλογικό υλικό μου θυμίζει αυτό. Είναι προεκλογικό υλικό. Ναι, προεκλογικό υλικό για το συνέδριό του. Α, για εκλογές. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ξεκίνησε την καριέρα του φτιάχνοντας ένα ντοκιμαντέρ μιας ώρας. Έχει μανία. Την έχει δει στάρ του Hollywood πολύ νωρίς. Και με απολύτως ακριβή σε αυτό. Τώρα όλο αυτό σου κάνει εκλογές. Δημάται, λεγότανε στο νήμα. Δεν το θυμάμαι η αλήθεια. Εκεί εμπεριέχεται, παίχτηκε και στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Α, ναι. Δεν το θυμόμαστε. Ήρθε στην Αθήνα, αλλά τότε παίχτηκε και εκείνη η σκηνή η δική μου και έγινε πολύ δώρο και δεν πήγε κόσμο να το δει. Τώρα αυτό το και περιβάλλον είχε τότε ένα συνεργείο επί ένα χρόνο δίπλα του. Πριν γίνει πρωθυπουργό. Επί ένα χρόνο είχε πληρώσει και υπήρχε συνεργείο δίπλα του
που τον έγραφε επί ένα χρόνο με έτοιμα να εξαιρεθεί η οικογένειά του, σωστά κατά την άποψή μου, και είχε φτιάξει μία σάγκα, ένα θρίλερ, μία ταινία. Είναι ένας κινηματογραφικός πρωθυπουργός. Καλά, υπήρξε. Αυτά έγιναν. Οπότε τώρα, είναι και κινηματογραφικός ή τηλεοπτικός αρχηγός αντιπολίτευσης. Ναι, είναι όλοι αυτοί που βρίζουν τα μέσα και παίζουν με τα μέσα, τα παίζουν και στα δάχτυλα. Έτσι. Και ξέρετε, στα δάχτυλα καμιά φορά και η βρώμα και το μέλι κολλάνε το ίδιο. Μόνο που το ένα χέρι το φέρνει στο στόμα και το άλλο δεν το φέρνει. Σου μυρίζουν εκλογές από αυτό το σκηνικό? Εκλογές δεν νομίζω ότι εξαρτώνται από τις εκτιμήσεις. Είτε τις δικές μου είτε τις δικές σου. Οι εκλογές είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από την οικονομία και τις διεθνείς εξελίξεις. Η οικονομία δείχνει να πηγαίνει καλά. Και δεν μπορεί να είναι οι εκλογές απόφαση εσωτερική μόνο. Από το 1821 μέχρι σήμερα, εσωτερικές αποφάσεις απολύτως ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους δεν έχουν υπάρξει. Εκτός και αν μιλήσουμε για την κυβέρνηση του Βουνού. Αλλά σε καμία άλλη περίπτωση δεν μιλάτε για ανεξάρτητες αποφάσεις. Θα παίξει όμως ρόλο και ο εσωτερικός παράγοντας. Αν η οικονομία είναι, για παράδειγμα, ένας βασικός παράγοντας, καλά. Θα παίξει ο εσωτερικός παράγοντας, εξαρτάται τι εννοούμε οικονομία. Εννοούμε μια οικονομία από την οποία εσύ και εγώ παίρνουμε κάτι, γιατί μιλάς τώρα εμένα είναι Δευτέρα. Και Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη είναι το ασφαλιστικό στη Βουλή. Και αν θα δεις το ασφαλιστικό στη Βουλή, πόσο νομίζεις ότι θα πάρει στον ελληνικό λαό να καταλάβει ότι πρώτα απ' όλα ο νόμος δεν είναι αυτής της κυβέρνησης, είναι της προηγούμενης βελτιωμένος κατά τη. Άρα είναι νόμος βρούτσι κατρούγκαλου, κατρούγκαλου βρούτσι όπως τον πεις. Και δεύτερον, όταν θα έρθει στη Βουλή, πόσο θα πάρει στον κόσμο να συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει να περιμένει η σύνταξη παρά μόνο μετά τα 70 και αν πλήρη. Και ότι οι αυξήσεις και οι ανακουφίσεις του που θα έρθουν και αυτές προσωρινές είναι και μη θεσμοθετημένες. Πόσο θα του πάρει να καταλάβει ότι πρέπει να κάνει επένδυση 300 μέρες το χρόνο επί 40 χρόνια. Να έχει οπωσδήποτε μεροκάματο 300 μέρες το χρόνο από τις 365. Βγάλε και τις αργίες μέσα, δηλαδή να μην χάσει τη δουλειά του, να μην μείνει χωρίς τίποτα, να μην κάνει χωρίς τίποτα, για να μπορέσει να έχει αναπλήρωση. Και δεύτερον, πες μου σε ποιον αρέσει να κάθεται, που έχει μάθει σε αυτόν τον τόπο, με ό,τι αγώνας έχει γίνει, να επενδύει στα γυρατιά του. Προσέξτε, να επενδύει στην επιβίωσή του, θα επενδύει για την υγεία, θα επενδύει για την ασφάλεια, θα επενδύει για το ασφαλιστικό και θα λέει: έχω τη ζωή μου, θα παίρνω κάτι ψίχουλα που μου δίνει ο εργοδότης και μετά αυτά θα κοιτάω πώς θα τα κατανείμω. Θα βάζω 65 το μήνα για όταν γίνω εγώ 70 χρονών. Θα πρέπει να βάζω και 35 για τη γυναίκα μου που δεν δουλεύει. Να μην βάλω και κάτι για τα παιδιά. Και να βάλω και κάτι για την ασφάλεια για τα παιδιά. Όταν λοιπόν πας σε ΣΔΙΤ με τον εαυτό σου, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τον εαυτό σου. Σε ΣΔΙΤ. Πας σε ΣΔΙΤ με τον εαυτό σου. Μάλιστα. Και θα ξυπνάς το πρωί, θα παίρνεις το μισθό και αντί να λες: έχω να πληρώσω αυτό, εκείνο, το άλλο δεν μου φτάνει. Θα λες: να βγάλουμε αυτά για να και έχουμε γυρατιά. Ποιος θα το κάνει, μωρέ? Ποιος θα το κάνει? Πείτε μου, ποιος θα το κάνει? Θα περιμένει λοιπόν να έρθει ένα φαντ να το αγοράσει το θάνατο. Να το αγοράσει το θάνατο. Να το αγοράσει το θάνατο. Τον πρόωρο με πρόωρη εξόφληση. Με πρόωρη εξόφληση. Μιλάμε για εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης ζωής προς όφελος των ολίγων. Δεν χρειάζεστε ακρίδες γι' αυτό. Σας φτάνει. Δεν χρειάζεστε ακρίδες για να καταλάβετε. Σε λίγο έχουμε τον κύριο Μπακογιάννη. Έχει μια ωραία ιδέα ο Γιάννης. Το συμπληρώνει την ομόνια, σου αρέσει. Ένα βιντεάκι που είδα, τα χρώματα και τη νύχτα μου αρέσουν. Αλλά επειδή τη νύχτα τα κάμωμα τα βλέπει μέρα και γελάει, περιμένω να το δω και μέρα πώς θα είναι το συντριβάνι. Δεύτερον, θέλω να δω πώς θα διατηρηθεί το συντριβάνι. Και τρίτον, θέλω να δω την αντιμετώπιση που θα έχουμε στο τριβάνι. Εγώ είμαι μεγάλη. Έχω ζήσει όλες τις αλλαγές της ομόνοιας. Και εκτός από μεγάλη, ναι. Εκτός από μεγάλη, το θυμάμαι πάντοτε να έχει το νερό. Είναι ωραίο πράγμα. Ήθελα να ξέρω το νερό και η υγρασία που δεν κάνει με τον κορονοϊό. Το σκεφτήκαμε για να αστειευτώ. Διότι άμα πάρετε μία μάσκα και μία κορώνα, νομίζω θα περάσουμε πολύ ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά.